Προειδοποιητική ανακοίνωση κατά του Ιράν εξέδωσε το Ισραήλ μέσω του εκπρόσωπου τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι. Ο Χαγκάρι, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, χαρακτήρισε το Ιράν ως το μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως και προειδοποίησε πως αν κλιμακώσει κι άλλο, θα υποστεί τις συνέπειες, τονίζοντας πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και για να δεχτεί επίθεση και για να απαντήσει. Ακολουθεί το μήνυμα του Ντάνιελ Χαγκάρι. Το Ιράν χρηματοδοτεί, εκπαιδεύει και εξοπλίζει τρομοκράτες αντιπροσώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χεζμπολάχ επέκτηναν αυτόν τον πόλεμο στις 8 Οκτωβρίου και έκτοτε οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Ιεμένη το έχουν επεκτείνει σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Το Ιράν είναι το μεγαλύτερο κράτος χορηγός τρομοκρατίας στον κόσμο. Το δίκτυο τρομοκρατίας του δεν απειλεί μόνο το λαό του Ισραήλ, της Γάζας, του Λιβάνου και της Συρίας. Το καθεστώς στο Ιράν πυροδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο. Το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες εάν επιλέξει να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση. Το Ισραήλ βρίσκεται σε συναγερμό. Έχουμε αυξήσει την ετοιμότητά μας για να προστατεύσουμε το Ισραήλ από περαιτέρω ιρανική επιθετικότητα. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ να είναι προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα μαζί με τους συμμάχους μας για να προστατεύσουν το λαό του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του IDF. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδηση στο NEMESIS HD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι και όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.